Πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού παρακολουθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου με τίτλο «Μέχρι την τελευταία σταγόνα». Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες χώρες του κόσμου με τις εταιρείες ίδρυυσης και κάνει αναφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το νερό αντιμετωπίζεται ως προϊόν αγοράς. Όπως τόνισαν οι ομιλητές στην εκδήλωση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το νερό είναι κοινό αγαθό. Το νερό είναι κοινό αγαθό και οφείλουμε να το διαχειριζόμαστε με διαφανή, δημόσιο και δημοκρατικό τρόπο για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για αυτούς που είναι ευάλωτα οικονομικά. Η ιδιωτικοποίηση μας αφορά όλους. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι ένα θέμα της πόλης, ένα θέμα της χώρας μας, είναι ένα θέμα της Ευρώπης, είναι ένα διεθνές θέμα. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλα τα συμφέροντα τα οποία πιέζουν για ιδιωτικοποίηση. Στην εκδήλωση έγινε αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν πρόσφατα στην υδροδότηση της Θεσσαλονίκης. Το θέμα της επάρκειας του νερού για την ίδρυυση της πόλης αναμένεται να επιληθεί με την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του δηληστηρίου νερού που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση. 150.000 κυβικά νερό επιπλέον την ημέρα θα είναι διαθέσιμα για την πόλη. Νομίζω ότι είναι ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει στις αρχές δεκαετίας του 2010. Οι διοργανωτές κάλεσαν σε εγρήγορση τους φορείς της πόλης και τους πολίτες που αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση του νερού, καθώς το καλοκαίρι είχε ανακοινωθεί πως θα πραγματοποιηθεί η πώληση του 24% των μετοχών της ΕΙΑΘ από το ΤΑΙΠΕΔ.